Βρυσίδα, τι γίνεται, τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι καλά, είμαι στο σπίτι, με βλέπεις, γιατί δούλευα από το σπίτι. Πλέον δουλεύω από το σπίτι πιο πολύ. Οπότε ήρθατε εδώ να με βρείτε. Ήταν να κάνουμε τη συνέντευξη με τον Σπύρο, τελικά δεν τα κατάφερε. Σε τι φάση είστε με τον Σπύρο? Προσπαθούμε για μας, γιατί είμαστε λίγο σε απόσταση με όλο αυτό, με τη δουλειά και την καθημερινότητά μας. Εννοείς απόσταση λόγω χρόνου ή και συναισθηματικά? Και τα δύο, γιατί δεν μπορείς όταν είσαι λόγω χρόνου να είσαι και συναισθηματικά, αφού δεν τον βλέπεις τον άλλον καθόλου. Το βλέπεις το βράδυ για ύπνο και ξανά το πρωί την επόμενη μέρα τα ίδια. Δίνουμε ευκαιρία σε εμάς και τώρα θα πάμε για τρίμερο. Θα δώσω τώρα μια τελευταία ευκαιρία σε όλο αυτό το μεταξύ μας. Έχει πέσει στο τραπέζι και ο χωρισμός σαν ενδεχόμενο? Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Είναι πολλά που γίνονται ανάμεσα σε ένα ζευγάρι και τα μελετάμε. Τον αγαπώ πάρα πολύ και με αγαπάει πάρα πολύ. Ό,τι και να συμβεί, ήταν ένας άνθρωπος που θα είναι στη ζωή μου ο Σπύρος. Και εγώ γι' αυτό να. Θα είμαστε σίγουρα αγαπημένοι και μετά από ένα χωρισμό, αν προκύψει. Καταλαβαίνουμε ότι είστε σε μια μεταβατική φάση. Έχω δώσει πολλά για αυτή τη σχέση. Έχω δώσει όλες μου τις οικονομίες για το σπίτι. Έχω δώσει όλο μου το είναι στη Βρυσίδα, στο Σπύρο, το όλο μου το είναι. Στη σχέση, γιατί πάντα δίνω ευκαιρίες, δίνω αγάπη στους φίλες μου, στον σύντροφό μου, σε όλους. Και συγκινούμε το λέω, γιατί έχω θυσιαστεί πολλές φορές για όλους. Αλλά εντάξει, αυτή είμαι εγώ. Είναι πολύ καλό παιδί και ο Σπύρος και είμαστε καλά μαζί, γελάμε, απλά είναι πολύ φίλος μου. Είμαστε φίλοι. Τι μπορεί να σε κάνει να νιώσεις αδικημένη? Δεν με νοιάζει να μην δε εκτιμήσει όλα αυτά που θα κάνω. Το θέμα είναι να με πατήσει και από πάνω. Σε αυτό νιώθω αδικημένη. Ξέρω όμως ότι ο Σπύρος, ας πούμε, δεν θα ήταν ποτέ τέτοιος άνθρωπος. Δηλαδή θα τα εκτιμήσει, αλλά και δεν θα με πατήσει, αλλά και παρόλα αυτά θα μου δώσει και το χέρι του ένα σκαλοπάτι να με βοηθήσει να ανέβω. Γι' αυτό ο Σπύρος θα μείνει στη ζωή μου και θα τον αγαπώ πολύ, αν χωρίσουμε οτιδήποτε. Πώς είναι όταν είσαι με έναν άνθρωπο, τον αγαπάς πολύ, τον εκτιμάς πολύ, να φτάνεις στο σημείο να συζητάς το χωρισμό? Πάλι, εντάξει. Δεν το συζητάμε το χωρισμό. Δηλαδή, ο Σπύρος δεν το συζητάμε το χωρισμό αυτή τη στιγμή. Υπάρχει σκέψη. Αλλά. Είναι στενάχωρο. Δεν στεναχωριέσαι. Είναι απλά δύσκολο γιατί είναι τα θέλω που θέλει ο καθένας. Τι θέλει ο ένας και τι θέλει ο άλλος για το κοινό μέλλον. Εκεί το χάνουμε. Εγώ σίγουρα θέλω οικογένεια, παιδιά κτλ. Ο Σπύρος το θέλει σε μικρότερο βαθμό, γιατί ο ίδιος το έχει πει στην κάμερα ότι μελλοντικά θα ήθελε. Αυτό θα το απαντήσει ο Σπύρος. Θεωρείς ότι αυτή η τελευταία ευκαιρία που δίνεται στη σχέση σου με τον Σπύρο θα πάει καλά, είσαι αισιόδοξη, είσαι λίγο προβληματισμένη? Δεν φαίνεται, δεν το δείχνω, αλλά είμαι σε πολύ περίεργη φάση της ζωής μου, οπότε σκέφτομαι πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο ο Σπύρος και για μένα σκέφτομαι τι θέλει πραγματικά η Βρυσίδα. Επαγγελματικά σε τι φάση σε πετυχαίνουμε? Η αλήθεια είναι ότι έχω μια εταιρεία, όπως ξέρουμε, με τσάντες, αλλά το καλοκαίρι μου ήρθε μια ιδέα να ξεκινήσω τα δικά μου κοσμήματα. Οπότε επαγγελματικά με βρίσκει στο να φτιάχνω πάρα πολλές ώρες κοσμήματα για να τα πουλάω και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.